Εγώ γάρ δια νόμου νόμου απέθανον ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, είναι λόγια του Αποστόλου Παύλου και αναφέρονται σε ένα νόμο. Ένας είναι μόνο ο νόμος. Είναι πολλοί οι νόμοι, αδελφοί μου. Υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στη φύση και στη δημιουργία. Είναι οι νόμοι της φύσεως που το χέρι του δημιουργού δημιούργησε και για να μην είναι ακυβέρνητος αυτός ο κόσμος, το σύμπαν ολόκληρον, έθεσε νόμους φυσικούς βάσει των οποίων όλα τα όντα, όλα τα δημιουργήματα κινούνται μέσα στο φυσικό κόσμο και ρυθμίζονται από τους φυσικούς νόμους. Όμως, εκτός από τους φυσικούς νόμους, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι νόμοι που ο άνθρωπος εθέσπισε για να ρυθμίζει την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων και για να μπορούμε να επιβιώνουμε και να ζούμε ειρηνικά. Υπάρχουν οι νόμοι οι ανθρώπινοι ενός εκάστου κράτους και οι διεθνείς νόμοι που διέπουν τις σχέσεις των εθνών. Βλέπετε, οι νόμοι είναι αποστάγματα σοφίας και αληθείας και δικαιοσύνης. Ο νόμος δεν πρέπει να είναι φωτογραφία και να φωτογραφίζει τα συμφέροντα ενός μόνο, μιας μερίδος μόνον ανθρώπων, αλλά να αναφέρεται στο δίκαιο όλων των ανθρώπων. Και γι' αυτό υπάρχει το δίκαιο για να περιστέλλετε το κακό, να περιορίζετε το κακό, να πατάσετε η αδικία, να περιορίζονται οι αδικοπραγούντες και οι ληστεύοντες και οι φωνεύοντες. Γι' αυτό έχει και τα σοφρονιστήρια που δυστυχώς στις ημέρες μας είναι πολλά και κατάμεστα από παραβάτες και από ανθρώπους και δικαίους, αλλά και αδίκως πολλές φορές. Γιατί, να το πούμε, δεν είναι μόνο αυτοί οι ένοχοι που είναι μέσα στις φυλακές και εμείς είμαστε οι αθώοι. Αν δρούσε και ενεργοποιούνταν η δικαιοσύνη και πολλοί από εμάς θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα. Πέρα όμως από τους ανθρώπινους νόμους, τους οποίους πρέπει να σεβόμαστε, γιατί όλοι μας μάθαμε στην παρανομία και παρανομούμε και εμείς και παρασύρουμε και τους άλλους στην παρανομία προκειμένου να επιτύχουμε ένα προσωπικό μας συμφέρον, μια προσωπική μας εξυπηρέτηση. Προσπαθούμε να επηρεάσουμε τον κρατικό υπάλληλο, τον πολιτικό παράγοντα, να τον οδηγήσουμε σε μια παρανομία προκειμένου να εξυπηρετηθούμε εμείς προσωπικά. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι ικανή να πατάξει το κακό. Γιατί το λέω ότι όλοι μας συνηθίσαμε στην παρανομία. Και να θυμηθούμε λίγο τον Μπαρμπασοκράτη που τον είχαν φυλακίσει γιατί διέφθερε την νεολαία, έτσι κατηγορήθηκε. Και ότι εισήγαγε κενά δαιμόνια, μιλούσε για άλλους θεούς, για άλλο Θεό. Και τον φυλακίσανε και πήγανε οι φίλοι του, οι οποίοι προσεπάθησαν να εξαγοράσουν τους ανθρώπους, τους φρουρούς των φυλακών και για να τον βγάλουν ελεύθερο και να τον φευγατήσουν. Λέει, ήταν οι μαθητές του βέβαια, οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν. Μα πώς, παιδιά μου, τους λέει, πώς καλοί μου μαθητέ, αν με συναντήσουν στον δρόμο την ώρα που θα με βγάλετε εσείς από τη φυλακή και με ρωτήσουν οι νόμοι, Σοκράτη, πού πηγαίνεις, εσύ δεν δίδασκες και δεν έλεγες σε εμάς να σεβόμαστε τους νόμους, πού λοιπόν πηγαίνεις τώρα, εσύ είσαι ο πρώτος παραβάτης. Αλλά την εφαρμογή των νόμων πρέπει όλοι μας να έχουμε υπόψη και να προσπαθούμε να είμαστε και να βοηθούμε την ένομον τάξη για να ζούμε αρμονικά και να συμβιώνουμε ειρηνικά. Αλλά πέρα από τους φυσικούς νόμους, πέρα από τους ανθρώπινους νόμους, οι οποίοι είναι πάντοτε ατελείς, υπάρχουν και οι θείοι νόμοι.
Εδώ ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για το θεϊκό νόμο. Και όπως βλέπετε, ο πρώτος νόμος, υπέρμαχος και ζηλωτής, του οποίου υπήρξε και ο Απόστολος Παύλος, ήταν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο νόμος που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, στο Θεόπτη Μωυσή, στο Σινά, και είναι οι 10 εντολές οι οποίες ήθελαν να περιφορήσουν το λαό του Ισραήλ για να τον διαφυλάξουν από την επιρροή της ειδωλολατρίας, γιατί ήταν ο μόνος μονοθεϊστικός λαός και τον οποίον ο Θεός προόριζε για ένα θεϊκό σχέδιο για τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Αλλά αυτός ο μωσαϊκός νόμος, ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης, οι 10 εντολές πλαισιώθηκαν από άρθρα και νόμους ανθρώπινους που αστυνόμευαν τη ζωή του ανθρώπου. Γύρω στους 613 νόμους και άρθρα που αναφέρονταν βέβαια στη λατρευτική ζωή των Εβραίων, που αποτελούσαν τον τύπο και όχι την ουσία. Αλλά εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν, ήταν ατελής και ολοκληρώνεται με την έλευση του Χριστού. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο, αλλά να πληρώσει τον νόμο. Και ήταν ατελής. Όταν, για να σας πω κάτι που κι εσείς το έχετε υπόψη σας, οι 10 εντολές λένε εκεί, ουφωνεύσεις. Και έρχεται ο Χριστός και συμπληρώνει. Και λέει τι, πάσο μισόν τον αδελφό του είναι αδελφοκτόνος. Που ανεβάζει, σε τι δυσθεώρητα ύψη ανεβάζει την ομοθυσία, την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Όταν μισείς τον συνάνθρωπό σου που είναι εικόνα του Θεού, είναι σαν να είσαι δολοφόνος. Σαν να φέρεσες ανθρώπινη ζωή. Απαγορεύεται η μοιχεία. Αλλά κοιτάξτε που φτάνει ο Χριστός και τι λέγει. Όποιος είδε με πονηρό βλέμμα και σκέφτηκε πονηρά και επιθύμησε πονηρά, ήδη αμήχευσε την καρδία αυτού. Βλέπετε, η επικοινωνία μας με την Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ατελής. Και έρχεται ο νόμος της Καινής Διαθήκης, ο νόμος της αγάπης. Εκεί ήταν ο νόμος της δικαιοσύνης. Και έρχεται ο νόμος της αγάπης, ο νόμος της χάριτος, ο νόμος της συγγνώμης. Και αποκαθιστά συμπληρώνει και πληρούται αυτό που ακούσαμε και προηγουμένως, ότι ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο, αλλά να πληρώσει, να συμπληρώσει, να ολοκληρώσει, να πνευματοποιήσει τον νόμο αυτόν που είχε δώσει ο Θεός δια του Μωυσέως εις τους Εβραίους. Ώστε ένα μέρος του νόμου είναι η Παλαιά Διαθήκη, την οποία βέβαια σήμερα πολλοί επιπολέως φερόμενοι και τους έχει πιάσει μια λογοδιάρρεια και μιλούν με περιφρόνηση για την Παλιά Διαθήκη. Μα η Παλιά Διαθήκη είναι ο τύπος και η ουσία είναι το Ευαγγέλιο. Η Παλιά Διαθήκη είναι η παιδαγωγός εις Χριστών. Αν αφαιρέσουμε την Παλιά Διαθήκη, τότε γκρεμίζουμε ολόκληρο το οικοδόμημα του χριστιανισμού. Επομένως, κρατούμε την Παλιά Διαθήκη και ας αφήσουν τις ψευτοεθνικοφροσύνες των ότι τάχα μαθαίνουμε την ιστορία των Εβραίων. Όλων των λαών την ιστορία μπορούμε να μάθουμε. Πρώτα βέβαια να μάθουμε την ελληνική ιστορία, την οποία λησμονήσαμε, δεν ξέρουμε και αγνοούμε. Και εμείς και τα παιδιά μας. Να μάθουμε την ελληνική ιστορία, διότι λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Ώστε γι' αυτό το νόμο μας ομιλεί σήμερα ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου. Εγώ, λέγει, δια νόμου νόμο απέθανον, είναι Θεός ζήσω. Εγώ ήμουνα ζηλωτής του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά αυτόν τον νόμο τον αρνήθηκα. Γιατί? Διότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν δυνατόν να χαρίσει τη δικαίωση, να χαρίσει τη λύτρωση, να δώσει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και σταυρώνεται πάνω στο Γολγοθά και θυσιάζεται ο Χριστός. Ο μεγάλος αθώος παίρνει τη θέση του ενόχου.
Ο αναμάρτητος παίρνει τη θέση του αμαρτωλού. Χύνεται το αίμα του, θυσιάζεται ο Χριστός, αποκαθίσταται η δικαιοσύνη, πληρούται η αγάπη και έκτοτε ο άνθρωπος δια της σταυρικής θυσίας του Χριστού μπορεί να δικαιωθεί. Δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου, από τις τυπικές διατάξεις της Παλιάς Διαθήκης που ήταν τύποι, η ουσία είναι ο Χριστός. Είναι ο ζωντανός Χριστός, ο εσταυρωμένος Χριστός, ο αναστάντας Χριστός. Αυτό το μήνυμα στέλνει σήμερα σε όλους μας ο Απόστολος Παύλος. Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός. Βέβαια αδελφοί μου εδώ πρέπει να δούμε και λίγο τους εαυτούς μας σήμερα. Γιατί έχουμε κι εμείς μία Ιουδαίζουσα θρησκεία, μία Ιουδαίζουσα εκκλησία. Πολλές φορές επαναπαυόμεθα στους τύπους, αλλά αρνούμεθα την ουσία. Οι τύποι είναι καλοί και αναγκαίοι, αλλά πρέπει αυτούς τους τύπους να τους πληρώσουμε με την ουσία. Τηρούμε τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα. Αλλά αδελφοί μου, όταν αρκούμεθα μόνο στα τυπικά θρησκευτικά μας καθήκοντα και δεν έχουμε ουσιαστική γνωριμία και επαφή με τον Χριστό, όταν δεν έχουμε ενεργό συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, όταν δεν έχουμε μυστηριακή ζωή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, τι να τα κάνεις όλα αυτά. Πρέπει να πλησιάσουμε, να γνωρίσουμε, να αγαπήσουμε και να κάνουμε αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Να συσταυρωθούμε. Χριστός είναι σταύρωμε. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι να κάνουμε, να ανεβούμε κι εμείς σε μια κορυφή και να πάρουμε ένα σταυρό, όπως κάνουν κάτι αναπαραστάσεις στη Μεγάλη Παρασκευή, καταγγελία πράγματα που είναι βεβήλωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Τι να κάνουμε, να συσταυρωθούμε με τον Χριστό, γιατί η ζωή μας εδώ συμπυκνούται στη σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή πώς να σταυρωθούμε. Μέσα μας, αδέλφια μου, έχουμε δύο κόσμους. Τον παλαιό κόσμο και τον νέο κόσμο. Τον παλαιό άνθρωπο και τον νέο άνθρωπο. Τις παλιές ιδέες και τις νέες ιδέες. Την παλιά ζωή του ανθρώπου, του Αδάμ και τη νέα ζωή που έφερε ο Χριστός. Με άλλα λόγια, να νεκρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο που είναι μέσα μας. Δύο κόσμοι παλεύουν μέσα μας. Ο κόσμος της αιωνιότητος και ο κόσμος της φθοράς, της ύψεως και του άδη. Ποιος θα νικήσει? Παλεύουν μέσα το φως με το σκοτάδι, η αλήθεια με το ψέμα, η αρετή με την κακία, η αγιότητα με την αμαρτία, ο Χριστός με το διάβολο. Θα έρθει κάποια στιγμή που αν βάλουμε εμείς τη θέλησή μας θα πούμε ο Κύβος ερήφθη. Τη θέλησή μας να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, να σταυρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο, να νεκρώσουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας και να ζήσει ο νέος άνθρωπος, ο Χριστός. Είμαι άνδρας θυμώδης και οργύλος, να γίνω πράος και ταπεινός, να νεκρώσω όλα τα ριζίδια του θυμού που από το παραμικρό πράγμα όλοι μας θυμώνουμε. Αισθάνομαι τα δαγκάματα του φθόνου να αγκυλώνουν την ψυχή μου όταν βλέπω τον άλλον να προοδεύει και να επιτυγχάνει στη ζωή. Να νεκρώσουμε τα ριζίδια του φθόνου, του πάθους αυτού που είναι φοβερό, να είναι η πηγή της δυστυχίας μας η ευτυχία του άλλου ανθρώπου. Οι τάσεις να εκδικούμεθα όταν μας κάνουν κάποιο κακό είναι ένα πάθος, είναι μια δυναμία, είναι ο παλαιός άνθρωπος, είναι η Παλιά Διαθήκη. Οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Αλλά ο Χριστός, ο νέος άνθρωπος, λέγει συγχωρήσομεν, πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση την πίουση. Θέλετε γαλήνη στην καρδιά σας, συγχωρέστε τον αδερφό σας που σας έβλαψε, που σας αδίκησε, που μας κατηγόρησε, που μας οικοφάντησε, που μας διέσυρε. Αν δεν συγχωρήσουμε, δεν θα έχουμε γαλήνη εμείς πρώτα στην καρδιά μας. Θα τον βλέπουμε και θα ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Από την ώρα που συγχωρούμε και έχουμε τη δύναμη να συγχωρούμε, από εκείνη την ώρα ειρηνεύουμε, εισπράττουμε τον πρώτο καρπό
τη συγχωρήσεως που είναι η ειρήνη της καρδιάς μας. Όταν νικήσουμε τα πάθη και τις αδυναμίες και τα λατώματα, νεκρώνουμε, σταυρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο και ανασταίνεται μέσα ένας καινούριος κόσμος. Όταν έχουμε το πάθος της φιλαργυρίας και το νικήσουμε και βάζουμε το χέρι και το απλώνουμε και δίνουμε ελεημοσύνη και φιλανθρωπία, νικήσαμε τον παλαιό άνθρωπο, σταυρωθήκαμε μαζί με τον Χριστό και τώρα ζούμε αναστημένοι μαζί με τον Χριστό. Κρατούμε το φως και την αλήθεια. Ζούμε μέσα στο βασίλειο της αγάπης. Ζούμε αρμονικά και ειρηνικά μεταξύ μας. Δεν αισθανόμεθα μίσος για κανέναν άνθρωπο. Προσφερόμεθα, χαρίζουμε την καλοσύνη μας και την αγάπη μας σε όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως, είτε μας μισούν, είτε μας αγαπούν, είτε είναι φίλοι μας, είτε είναι εχθροί μας. Εμείς τους χρωστάμε ένα χαμόγελο, τους χρωστάμε τη συγγνώμη μας, τους συγχωρούμε και δίδουμε την ευκαιρία στον άγγελό μας να μεταφέρει αυτήν τη φωτογραφία στο θρόνο του Θεού. Χριστός είναι ο σταύρωμε. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εμεί ο Χριστός. Να σταυρώσουμε τα πάθη μας, τα ελαττώματά μας και τις αδυναμίες μας και αναστημένοι να βγούμε μέσα από τον τάφο, μέσα από τον νεκροκρέβατό μας και να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό, να σκεπτόμαστε τον Χριστό, να βλέπουμε τον Χριστό, να ακούμε τον Χριστό, να μιλάμε για τον Χριστό, να περπατούμε με τον Χριστό, να έχουμε μέσα στην καρδιά μας, να αγαπούμε τον Χριστό, να τον έχουμε στη ζωή μας και τότε θα μπορούμε και εμείς με άνεση να λέμε «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός, αμήν».